Πάμε για άλλη μια φορά, με ψυχραιμία και ορθολογισμό, να τη δούμε στα δύο πιο κεντρικά ζητήματα που έχουν συζητηθεί για τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμβαση 717. Η αντιπολίτευση με κατηγορεί και κατηγορεί και την ελληνική την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι η σύμβαση έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Γιατί η σύμβαση ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2023 και όχι νωρίτερα. Ταυτοχρόνως, η αντιπολίτευση υιοθετεί και το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία τι λέει, ότι η σύμβαση θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί και να ξαναγίνει από την αρχή. Κάτι που αν το έκανα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα είχαμε όχι μόνο ολοκληρωμένο έργο, δεν θα είχαμε σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αλλά ούτε καν σύμβαση. Ούτε το Φεβρουάριο του 2023, ούτε το Σεπτέμβριο του 2023 που τελικά και ολοκληρώθηκε. Άρα αποφασίστε, γιατί πράγμα φταίει η κυβέρνηση και ο Μιλόν που ήταν τότε υπουργός. Που ολοκληρώθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση. Γιατί και τα δύο δεν μπορεί να ισχύουν. Να δούμε την αλήθεια. Μη φωνάσκετε κυρία Κωνσταντοπούλου. Πότε πρέπει... Θα σέβεστε τη Βουλή. Θα τα σέβεστε τη Βουλή. Έπρεπε να ολοκληρωθεί λοιπόν η 717 το 2016. Πότε ολοκληρώθηκε? Το Σεπτέμβριο του 2023. Αφού παραλάβαμε το έργο κολλημένο, περιπλεγμένο και με ελάχιστη πρόοδο. Αφού καταφέραμε και το ξεκολλήσαμε, το προχωρήσαμε αποφασιστικά και τελικά ολοκληρώθηκε από αυτήν εδώ την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Αν κάποιοι λοιπόν καθυστέρησαν, είναι όσοι είχαν την ευθύνη το 2016, το 2017, το 2018. Γιατί αν μπορούσε και αν έπρεπε να διακοπεί η σύμβαση, ήταν έως τότε. Ούτε όμως τη τελείωσαν, ούτε και τη σταμάτησαν. Και επιπλέον ενέπλεξαν τον ελληνικό σιδηρόδρομο και το ελληνικό δημόσιο σε μία περιπέτεια. Ενέπλεξαν το ελληνικό δημόσιο γιατί απλούστατα αυτό το είχαν καταστήσει υπαίτιο των καθυστερήσεων. Και προχώρησαν το 2018 σε συμπληρωματική σύμβαση, η οποία μάλιστα ήταν εγκεκριμένη από το ελληνικό συνέδριο. Και έτσι, αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διέκοπτε την 717, το ελληνικό δημόσιο θα επέστρεφε χρήματα και στην Ευρώπη και στους εργολάβους. Με απλά λόγια, για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν έφτασε στα χέρια μου η σύμβαση, όφιλα να τη συνεχίσω και να την ολοκληρώσω. Διαφορετικά θα ερχόμουν σε σύγκρουση με την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, δηλαδή του ελεγκτικού συνεδρίου. Και τότε θα ενεργούσα εναντίον των συμφερόντων του δημοσίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αντιπολίτευση τη γνωρίζει. Πάμε τώρα να δούμε την αλήθεια στο άλλο μεγάλο θέμα που επαναφέρεται στη συζήτηση. Ότι δήθεν η κυβέρνηση έχει επινοήσει κάποια θεωρία του ανθρώπινου λάθους. Την ανοχή σας για λίγο κύριε Πρόεδρε. Οπωσδήποτε. Πρώτα απ' όλα ήταν πολλά τα μοιραία λάθη. Όχι ένα δυστυχώς. Και αυτό δεν είναι θεωρία, αλλά πέραν των άλλων βασίζεται και σε ομολογία. Δεν είναι θεωρία ότι η μοιραία νύχτα υπήρξε συσσόρευση λαθών. 7 φορές παραβιάστηκε ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Αυτός που ειδικοί στην Εξεταστική Επιτροπή χαρακτήρισαν ως το Ευαγγέλιο του σιδηροδρόμου. Η κατεξακολούθηση παραβίαση του κανονισμού μεταβεβαιότητας προκάλεσε τη τραγωδία. Αυτό θα πει αιτιώδη συνάφεια. Αυτό δηλαδή που δεν υπάρχει στην περίπτωση της 717, όπως εξάλλου και ο ίδιος ο πρώην υπουργός σας, ο κύριος Σπύρτζης, δηλώνει σχεδόν καθημερινά. Όλα αυτά όμως τα γνωρίζετε. Όπως γνωρίζετε ότι παρουσιάζεται στους πολίτες ως δήθεν αυτονόητα συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν σε λιγότερο από το 15%
του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρόμου. Δηλαδή, το ERTMS, που περιλαμβάνει και τη σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και τις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, δηλαδή το GSMR, και το ETCS της αυτόματης πέδησης, είναι συστήματα που είναι υποχρέωση των κρατών μελών να τα έχουν ολοκληρώσει το 2030. Και ενώ τα γνωρίζετε αυτά, τα διαστρεβλώνετε και κατηγορείτε εμάς για συγκάλυψη. Κατηγορείτε και εμένα για συγκάλυψη, ενώ παραιτήθηκα αμέσως. Και ένας λόγος ήταν να μην μείνει καμία σκιά στη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος. Ανέλαβα τη πολιτική ευθύνη που είναι εξ ορισμού αντικειμενική. Συγκάλυψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι να διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις και να διαστρεβλώνεις σκόπιμα την αλήθεια για να επιβιώνεις πολιτικά. Να πατάς στον ανθρώπινο πόνο και να ευτελίζεις διαδικασίες με λαϊκιστικές κορώνες. Να διαχέεις το μίσος από σκοτεινούς μηχανισμούς στο διαδίκτυο. Να υποσκάπτεις θεσμούς. Ακούω τόσες προσωπικές αναφορές που γίνονται σε μένα. Όμως αναρωτιέμαι, νομίζετε ότι δεν πονάω εγώ όπως κάθε Έλληνας? Φαντάζεστε ότι δεν ανατριχιάζω όταν αναλογίζομαι το δράμα που πέρασαν τόσες οικογένειες? Ότι έχει περάσει έστω και μια μέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτή τη τραγωδία? Ότι δεν θα έδινα τα πάντα για να ζουν ακόμα αυτοί οι 57 άνθρωποι? Μιλάω μέσα από την ψυχή μου ως άνθρωπος και ως πατέρας τριών παιδιών. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε, τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Μιλών, βρεθήκαμε στο σημείο της τραγωδίας. Από την πρώτη στιγμή. Και αυτές οι εικόνες, σας διαβεβαιώ, δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ είναι και η ειδοποιώς διαφορά. Εμείς δεν παίξαμε πολιτικό θέατρο, όπως άλλοι έκαναν στο μάτι. Ο ίδιος παραιτήθηκα αμέσως. Γεγονός ασυνήθιστο για τα πολιτικά πράγματα της εποχής μας. Και βέβαια δεν θα μπορούσα ποτέ να πω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Γι' αυτό ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Γι' αυτό και με πονάει περισσότερο είναι ότι δεν καταφέραμε να ξεριζώσουμε νοσηρές νοοτροπίες της ανευθυνότητας που οδηγήσανε σε τέτοια λάθη παραλήψεις και που είναι δυστυχώς πολλές στο δημόσιο τομέα. Έχω δεχθεί από την αντιπολίτευση προσωπικές επιθέσεις χωρίς μέτρο. Τις είδατε και πριν από λίγο. Πέρα από λογική. Γεμάτο από υποκρισία. Γεμάτες από μίσος. Οι ίδιοι που με κατηγορούσαν ότι δήθεν κρύβομαι, οι ίδιοι έλεγαν πώς τόλμησα και έκανα δήλωση στον ένα χρόνο από το δυστύχημα. Οι ίδιοι που δεν έδωσαν καμία σημασία όταν μίλησα επί 10 ώρες στην Εξεταστική Επιτροπή και απάντησα στα πάντα, οι ίδιοι δήθεν ήθελαν να έρθω να μιλήσω στην Ολομέλεια όταν ολοκληρώθηκε η Εξεταστική. Οι ίδιοι που δεν έχουν αφήσει ποτέ καμιά καρέκλα και δεν έχουν αναγνωρίσει ποτέ καμιά πολιτική ευθύνη, οι ίδιοι λένε ότι είναι προσχηματική η δική μου παρέτηση. Οι ίδιοι που παριστάνουν τους δημοκράτες πρώτα μου είπανε ότι δεν έχω δικαίωμα να θέσω υποψηφιότητα. Μετά επιτέθηκαν στο τόπο μου, στις Σέρες, μια ολόκληρη ιστορική περιφέρεια της Μακεδονίας. Εκβίασαν ηθικά και κατηγόρησαν τους συμπολίτες μου. Έφτασε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώην Πρωθυπουργός να κατέβει υποψήφιος στις Σέρες. Και όταν σε συνθήκες ακραίας πόλωσης μετίμησαν με την ψήφο τους, έριξαν λάσπη στο εκλογικό σώμα. Προφανώς, γιατί ο αρχηγός τους δεν εξελέγει, έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει την έδρα του στις Σέρες
Και στις εθνικές εκλογές όλοι θυμόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 17%. Το αποκορύφωμα. Είπαν και λένε ακόμα ότι δήθεν θέλω την έδρα για να έχω βουλευτική ασυλία. Ενώ ξέρουνε και ενώ ξέρετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, δεν κρύφτηκα ποτέ, δεν κρύβομαι ούτε τώρα πίσω από καμιά βουλευτική ασυλία. Καμιά βουλευτική ασυλία δεν έχω για τα Τέμπη. Το θέμα των Τεμπών θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε σε αυτή την αίθουσα ότι πάγεται στο άρθρο 86 συντάγματος. Και εκεί η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Και είτε είμαι βουλευτής σήμερα, είτε δεν ήμουν, τίποτα απολύτως δεν θα άλλαζε. Αυτά επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας. Το ξέρετε, αλλά δυστυχώς πολλοί από εσάς επιλέγετε να λέτε ψέματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζετε τι παραλάβαμε το 2019 στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Όλοι γνωρίζουν τις προσπάθειες που καταλάβαμε σε έναν πολύπαθο οργανισμό όπως αυτόν του ΟΣΕ. Πολλαπλά έργα συντήρησης, πάνω από 400 προσλήψεις που είχαν να γίνουν πάνω από 10 χρόνια, αυξήσεις στο προϋπολογισμό του ίδιου του οργανισμού που ξεπέρασε το 66%. Όλοι γνωρίζετε τα έργα που προχώρησαν τα χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μετρό Πειραιά που παραδόθηκε από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Ξέρετε ότι ξεμπλοκάραμε τον Ε65. Το μετρό Θεσσαλονίκης, ένα έργο ξεγραμμένο, ολοκληρώνεται. Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, το Άκτιο Αμβρακία που έχει παραδοθεί και τον ΒΟΑΚ, έναν πολύπαθο δρόμο, στον οποίο έχουμε θρηνήσει εκατοντάδες θύματα, επιτέλους ξεκίνησε με προσωπική παρέμβαση και του ιδίου του Πρωθυπουργού. Και βέβαια τον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου, που επιτέλους κατασκευάζεται, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε το έργο κομμάτια για τις δικές της γνωστές σκοπιμότητες. Η διαφορά μας όμως είναι ακριβώς αυτή. Εμείς τότε δεν είπαμε ότι ευθύνεστε για όσους έχασαν τη ζωή τους. Στους δρόμους Καρμανιόλα που δεν προχωρήσατε ποτέ. Γιατί αυτοί είμαστε εμείς και αυτοί είστε εσείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ξέρετε καλά όλα αυτά που σας είπα σήμερα και γι' αυτό αντιδράτε. Όμως, παρακαλώ, ησυχία. Έχουμε μία παροδία αντιπολίτευσης, όπου το κάθε κόμμα συνεισφέρει το χειρότερο ιστορικό εαυτό του. Στις εκλογές μη γράφονται του διακοπές, 2023 παρακαλώ. Μιλούσατε για κάστρα. Σήμερα μιλάτε για τζάκια. Προφανώς το αντιλαμβάνεστε αυτό στο αντιπολιτευτικό σας παράσημο, ικανό να σας οδηγήσει στην ομή της εξουσίας. Στόχος σας δεν είμαι εγώ. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η κυβέρνησή του και είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. 50 χρόνια. 50 χρόνια μετά την ίδρυση. Μη διακόπτετε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Μη φωνάζετε. 50 χρόνια μετά την ίδρυση της παράταξής μας που ισχυροποίησε τη δημοκρατία, που έβαλε τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγγυάται διαχρονικά τη σταθερότητα, αυτή η παράταξη, κυρίες και κύριοι, δεν θα παραδώσει τη χώρα στους θυρωρούς των συμφερόντων. Σε όλη μου τη διαδρομή, λοιπόν, άσκησα τα καθήκοντά μου με ευσυνειδησία, εντιμότητα και ηθική. Δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε και να φοβηθώ. Στέκομαι εδώ και σας κοιτώ στα μάτια, με απόλυτο σεβασμό στις μνήμες αυτών που χάθηκαν και τις οικογένειές τους.
και χωρίς κραυγές. Όποιος έχει πραγματικά κατηγορίες για εμένα, με αποδείξεις, ας σταματήσει να κραυγάζει. Ας τις φέρει. Είμαι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.